Τρελή ισοψηφία σε αυτό το γύρο μεταξύ Μαρίας και Στέφανου. Ενώ η Ξανθή ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος σε αυτό το γύρο. Με απογοητεύεται, Ξανθή. Έτυχε, θεωρώ. Είχα εναποθέσει τις ελπίδες μου σε εσάς. Να τις ξανααποθέσετε. Δεν ξέρω. Ο ρωσικός εμφύλιος πόλεμος στο 18ο αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ασχοληθώ τώρα μαζί σας, γιατί έχω τον Στέφανο και τη Μαρία που είναι υποψήφοι. Στέφανε, τι κάνετε? Περίεργη φάτσα είστε. Όλοι μας. Από πού είστε? Είμαι από το Περιστέρι. Ναι. Από τη Μάντρα Δικής. Ναι. Και από τον Αγιάννη. Ποιον Αγιάννη? Είναι κοντά στο Άστρος Καινουρίας. Στην Τρίπολη περίπου. Γιατί μου είπατε τρία μέρη? Για να ξέρετε ένα από τα τρία. Ναι, ενώ το ένα είναι του πατέρα, το άλλο της μητέρας. Έτσι, δεν ναι, πάει. Ναι, αλλά περάσανε όλη τη ζωή στην Αθήνα, οπότε βάζω και την Αθήνα. Ηλικία? 24. Με τι ασχολείστε? Είμαι φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός. Χόμπι ενδιαφέροντα? Μ' αρέσει πολύ το θέατρο. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή, είστε θεατρική φάτσα, αυτό ήθελα να πω. Α, ευχαριστώ. Ναι. Ασχολούμαι και με το θέατρο. Το κατάλαβα. Για πείτε μου. Είμαι σε μια θεατρική ομάδα. Ναι. Είναι του Πολυτεχνείου. Αχα. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα κάνω στη ζωή μου γενικά. Αλλά, θέατρο. Ναι. Θέατρο. Το βλέπω εγώ. Αφήστε λίγο την κάρτα σας κάτω. Τι παίξατε πρόσφατα στο ΘΟΕΠ? Τι ανεβάσατε? Έχουμε να ανεβάσουμε δύο χρόνια λόγω του... Ναι, ναι. Τι ανεβάσατε πριν δύο χρόνια? Θάψε τους νεκρούς. Πολύ έτσι ευείωνο έργο, αισιόδοξο. Ωραία, παίξτε μας λίγο το στρατηγό που παίζατε. Τώρα χοντρό αυτό τώρα, δεν θυμάμαι τι. Ούτε χοντρό ούτε ψηλό. Είδατε με το Θάνο τι πρόβλημα είχαμε για το χοντρό και το ψηλό του. Λοιπόν, έλα, πάμε. Ένα απόσπασμα. Πρέπει να θαυτούν. Είναι. Όχι, να το παίζετε κανονικά όπως το παίζατε στην παράσταση. Μην ακουμπάς, παιδί μου, στο τέτοιο. Κάνε κανονικά όπως το παίζες. Έλα λίγο μπροστά. Και μπροστά. Να σε φωτίσουμε. Είδατε που είπα ότι είναι φάτσα έτσι κάπως θεατρική. Πήγαινε λίγο από εκεί. Πρέπει να θαυτούν. Είναι. Επιτακτική ανάγκη να θαυτούν. Δεν γίνεται οι νεκροί να είναι μαζί με τους ζωντανούς. Είναι αφύσικο. Δεν γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει για την πατρίδα και θα πεθάνουν για την πατρίδα. Δεν γίνεται να ασθένονται και να έρχονται πάλι και να αναπνέονται με εμάς. Εμείς είμαστε ζωντανοί. Αυτοί είναι νεκροί. Τέλος. Πήγαινε πίσω να σου κάνω την κριτική. Ανέβασε και. Ανέβασε, μπράβο. Κοίταξε. Ήσουν άμεσος, αλλά ήσουν ο Στέφανος. Δεν είδα καμία αυτή του στρατηγού να μιλάει έτσι... Ο στρατηγός, ρε παιδί μου, με τα γαλόνια! Για πείτε μου, από σχέση πώς πάμε? Τι σχέση? Ερωτική, παιδί μου. Καλά. Έχουμε? Όχι. Άρα... Εννοούσα αν έχω σχέση, όντως σχέση. Όχι, δεν έχω. Γιατί τη Μαρία? Αισθάνθηκα ότι δεν τα πήγε πολύ καλά αυτό γύρω και την ψήφισα, δεν το σκέφτηκα πολύ. Η αλήθεια ότι η Μαρία, καταρχάς να πούμε ότι έχασες αυτό το Λουκάκου, πώς το λένε, ναι. Με την Ίντερ Μιλάνο. Μαρία, τι γίνεται? Καλά, εσύ. Και εσείς με απογοητεύσατε, όπως και η Ξανθή. Μαράκι, εσείς παίζετε μπάσκετ. Μάλιστα, παίζω μπάσκετ. Πόσο ύψος έχετε? 1,72. Ναι. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο έπαιζα center, που είναι κάτω από το καλάθι νούμερο 5, η υψηλή. Από πού είστε? Εγώ Αθήνα μεγάλωσα, γεννήθηκα. Καταγωγή ήμουν από Ρούμελη, τη μεριά του πατέρα μου. Και με τι ασχολείστε? Εγώ είμαι φιλόλογος. Φιλόλογος? Ναι, γι' αυτό και πριν με το Β' Παγκόσμιο, έτσι που ήταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ήξερα ότι είναι φθινόπωρο, ότι άρχισε φθινόπωρο. Ναι. Ήμουν ανάμεσα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Διδάσκεται δηλαδή? Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η Μαρία και ο Στέφανος είναι υποψήφοι για αποχώρηση. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι η Ξανθή. Άρα, ας πούμε, ο Στέφανος δεν είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, αλλά η Μαρία είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε? Ναι, διαλέγω εγώ ποιος θέλω να φύγει. Όχι, φεύγει αυτόματα. Α, εντάξει, δεν το ξέρω. Στέφανε. Λογικό. Με αυτόν τον τρόπο, αφού η Μαρία είναι ο πιο δυνατός κρίκος, φεύγετε αυτόματα εσείς. Λυπάμαι πολύ.